σαν δεύτερο όροφο που... Τι μαθήματα κάνετε πάνω? Πληροφορική, γεωγραφία. Εσύ στο δεύτερο όροφο δεν μπορείς να πας που πάνε τα άλλα τα παιδιά να κάνουν πληροφορική? Δεν μπορώ να πάω και συνήθως πρέπει να φωνάζω κάποιον δικό μου για να με ανεβάζει. Και με ρωτάνε οι καθηγητές γιατί δεν ανεβαίνεις πάνω. Και τους λέω γιατί πολύ απλά δεν έχω πια να με ανεβάσει. Όπως καταλαβαίνουμε, το θέμα των υποδόμων και της στήριξης είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά, σαν κράτος. Ωραία πολιτεία. Τα λέμε εδώ. Πολύ ωραία και μπράβο Γιαννάκη, εκεί είσαι φοβερό. Ωραία τα λέμε εδώ. Μπράβο σου αγόρι μου που πας στο γήπεδο και σηκώνεις τις κούπες και το παιδί αυτό, συγγνώμη τώρα, αλλά εμένα με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Και εμάς. Γιατί είναι ένα πανέξυπνο παιδί αυτό. Με αξίες. Ένα με αξίες. Συγχαρητήρια στην ωραίο οικογένεια. Λόγο, μπράβο στην οικογένεια. Έχει δώσει και τώρα λέει ότι δεν μπορεί. Κάνουν τα άλλα τα παιδιά πληροφορική στον πανόραφο και δεν μπορεί να ανέβει αυτό. Εάν δεν τον πάρει κάποιο αγκαλιά να τον ανεβάσει. Και όταν κάθεται μόνος του κάτω στην αίθουσα και του λένε «Γιατί αγόρι μου κάθισε μόνος σου, γιατί δεν υπάρχει σήμερα κάποιος να με ανεβάσει».